αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε, ρε παιδιά. Το μα πώς να πω, κάτι στην ελληνική τηλεόραση και που ασχολούμαστε, ας πούμε, με το τίποτα και με τα μέλη ενός περιοδεύοντος θειάσου, το οποίο είναι και αναξιοπρεπές τρεχόντων προσώπων. Και απεδείχθη ότι, ας πούμε. Και τώρα ξέρετε, χίλια, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω στην κοινωνία. Οι αριθμοί είναι ο ασφαλέστερος τρόπος και η στατιστική για να μην κάνεις ψέματα. Έτσι. Ναι. Είναι θέμα πώς τα διαβάζει. Και το κανάλι. Το κανάλι και τους διαφημιστές. Εσύ άστα νούμερα και πες ναι. Τα καλομήρα. Παιδιά, προβλέψεις πότε θα ακούσουν. Τώρα θα τσβάνε ανεκτική γαλακτοκομμένα. Στο άνθρωπο, δεν καλώς. Λίγο. Μέσα, ναι. Α, μπράβο, τώρα από την αρχή αν θέλεις. Το ξεκλείδωσα. Όχι, θέλω, ναι. Α, το ξεκλείδωσες. Όπως βγήκε. Λοιπόν, χτυπάμε αυγά. Τον κρόκο, δύο κρόκους αυγού και χυμό από δύο λεμόνια ή από δύο μικρά ή από... Δεν το κατάλαβα. Το αυγό κόμμα πάντα με κρόκο γίνεται. Λέμονο. Και για να έχει επιτυχία να γίνεται, να γίνει και πιο παχύ, ρίχνουμε μέσα και λίγο κορμφό φρέλο. Έλα. Αυτό πρέπει να είναι χλιαρό. Και του κάνεις και έτσι. Ωραίος είσαι. Βέβαια, σερβίρουμε ζεστά. Γιατί αφού δώσω ένα φιλί στο Χρήστο, θα βουτήξω το παμπί προκειμένου να φάω τη σούπα. Θα δώσουμε και μια σούπα. Α, όλα φιλήσω το Χρήστο. Μου λείπεις θέλω πιο πολύ. Είσαι καλά, καλά πολλά, καλή χρονιά, σε από κοντά. Ό,τι επιθυμείς, θα το κάνω στο καλύτερο. Αυτό, πολύ καλή χρονιά. Λοιπόν, βουτάμε το παπί, ερχόμαστε γρήγορα, γιατί μας έχει λείψει. Και εμένα τα ίδια. Βουτάω, βουτάω! Καταρχήν είναι πάρα πολύ όμορφη, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, στο παιδί πριν. Θα το πεις που την ξέρω, είμαστε συμμαθήτρια στη δραματική σχολή. Παιδί μου, είναι πιο όμορφη από όπως τη βλέπω σήμερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αλήθεια. Εσύ είσαι μια κουκλίτσα, ξέρεις, θα ανταλλάξω τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται αυτά. Όχι, δεν χρειάζεται αυτά. Λοιπόν. Το εννοώ, αυτό που λέω το εννοώ. Στο παιδί. Εγώ είμαι αγωνίστρια και άνθρωπος χαμηλότητάς. Θεωρείται από τις πιο καλοντημένες Ελληνίδες, αφού το ντύσιμό της είναι πάντα αριστοκρατικό και προσεγμένο. Το παρακάναμε λίγο με αυτή τη φωτογραφία, έτσι. Νομίζω πως ναι. Καλά πέρασα. Πες μου σε παρακαλώ, αυτό συγγνώμη. Παρακαλώς, καταχειροκροτήθηκε πρέπει να σου πω. Καλό. Πήγα και κοντά ο Χάρης, του δώσε το μικρόφωνο, κάτω σε τραπέζι και... Πάνω. Νομίζω ότι αν τον αφήναν λίγο ακόμα, ήταν το επόμενο. Πρέπει να ανέβει πάνω, ξέρεις, να ξεσηκώσει τον κόσμο, να πει με τα δικό σας και τέτοια. Να Νικόλασε. Θα το έχει σίγουρα το πρώτο τραπεζάκι πίστα από αυτό το παιδί, στο λέει. Βέβαια. Το αγόρι μου, να βρεβεί. Ότι η αγάπη δεν είναι ούτε εγωιστική ούτε κτητική σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αυτό το ξέρουμε καλά και εσύ και εγώ και η Αλεξάνδρα, έτσι. Ο Νικόλας. Μην γελάς. Για το παιδί σου μιλάς τώρα, έτσι. Με τον κόσμο το ξέρεις. Και επειδή ο Μιχαήλ με μιλάω και γι' αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ψώνια! Ό,τι να είναι να έρθει, θα έρθει, ξέρεις. Να έρθουν όλα τα καλά, βέβαια. Κοίταξε, επειδή τα όνειρα είναι λίγο προσωπική υπόθεση, ξέρεις, τα κρατά. Μεγάλη θέση, ψυχάσου τώρα στην τηλεόραση. Προς Θεού η δεδομένη, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτά, είσαι γρήγορο. Δεν είναι ο άνθρωπος που γνώρισες εσύ. Πέρον, να, εάν έχει εξελιχθεί μες τον χρόνο. Μέσα από διαδικασίες έτσι λίγο. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν νιώθω ανάγκη. Αυτό που θα ζωγραφίσεις, ναι, θα σκεφτεί τον ψυχισμό σου. Ναι. Βρε, παιδιά, μην πέρα, γιατί. Όσα περισσότερα όμως μας φτιάξεις, τόσα περισσότερα θα σου πούμε. Αν μας φτιάξεις σε plexiglass, είναι μια δουλειά που την έχω. Ή επίσης στον Άγιο Στέφανο, στην πλατεία Ομονίας, μια δεύτερη πλατεία. Κάτι άλλο για τη δουλειά μου, ήθελα να πω ότι έχω πάρει χρυσό μετάλλιο. Έχει πλάκα. Μισό μετάλλιο πώς. Έχω πάρει από την UNESCO για τα τσουνάμι, τα οποία τα έχω κάνει πριν να γίνει το τσουνάμι, 6 μήνες πριν. Έχω πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Σε αυτά που πρέπει να τις πεις τώρα. Και τελευταία, ξεκίνησε αυτό το καινούριο ψυχολογικό τεστ. Και έχω κάνει και μια άλλη ανακάλυψη, θα την πούμε μια άλλη φορά. Ναι. Λοιπόν, τώρα με τον κώδικα Αθηνά θα μπορέσει. Όχι, 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 δεν μπορείς να ζεις τη ζωή σου, ξέρεις, σκεφτόμενος το τι θα πει ο άλλος.
Δεν εννοώ ότι δεν έχω φραγμούς και ηθικά όρια και τέτοια προς Θεού, απλώς για τη ζωή μου, ξέρει. Προς ναυτιλωμένους. Από ποιον δέχομαι ότι κι άλλοι τους στην καρδιά. Μπορούν να είναι αντικειμενικοί. Μπορούν. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυστηρή από αυτό. Ούτε άνθρωπος που έχει. Έλα. Δεν πληρώνεις εσύ. Έχεις γίνει παντογνώστης. Τι κάνετε, καλή χρονιά, καλώς ήρθατε. Χάρης και Τετζιάν, η οποία είναι υπεύθυνη και για τη διακόσμηση εδώ του στούντιο. Έτσι. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας πει εδώ πέρα διάφορα πραγματάκια που χρειαζόμαστε για το γάμο, πολύ σημαντικά. Ωραία, για πείτε. Πώς το έχουμε φτιάξει ένα τραπέζι που έχει δύο διαφορετικές συνθέσεις. Βασικά είναι η συνθέση για το τραπέζι αυτό του γάμου, του νηφικού και όλων των άλλων τραπεζιών που φυσικά πρέπει να στολιστούν. Για τους καλεσμένους. Για τους καλεσμένους, ναι. Αυτό το βράδυ κοντά σου με πίτες καμιάς. Πώς μου λείπεις, Θεέ μου, πιο πολύ σε λίγο καιρό. Πάμε στη Χριστίνα Παπά. Πάμε λοιπόν στη Χριστίνα Παπά και στον Κλάουντιο. Ένας έφυγε. Οπότε ποιος ένας... θα πεις στις Γιώργο. Υπηρεσίες. Αλλά τις πω μάλλον. Πες το. Τι μου δείχνεις. Πάω στον Νίκο. Τα λέμε. Θες να έρθει μαζί μου. Πάμε. Ποια πίεση. Άντε πάμε. Γιωργάκη, είναι περαστικά να... Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Θα σε βάλω. Εγώ εκεί θα κάτσω, μπορώ. Όπου θέλεις. Όχι, εδώ θα κάτσω. Όχι, κάτσε από εδώ, από εδώ. Σου πάει πιο πολύ. Και στα χρώματα και στο... Πάτα και στο όλα δικά σου. Πρόσεχε πως θα κάθεις. Ζερβάκες. Τι πατάμε αυτό. Σιφάκης είσαι, μαζί μου είσαι. Μαζί σου πάντα. Εντάξει. Χρόνια. Ωραίο. Τι θα κάνεις, τι φτιάξεις. Θα κάτσεις εκεί. Εγώ κάθομαι, μια χαρά πείτε τα. Λοιπόν, θέλω να τα πω μαζί. Να μην το πατάω, Καλή πάτα το. Εντάξει. Έχουμε λεφτά. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Σ' αρέσουν. Πάρα πολύ μ' αρέσουν και αυτό είναι συγκλονιστικό. Το παραβάν, τα παραβάν και εικόνα απ' έξω. Γιατί μερικές φορές και τα παράθυρα. Αυτό ναι, που δεν βλέπουμε, είναι το βλέπουμε. Ένα φωταγωγό, ένα παράθυρο που έχει. Αυτό το παραβάν θα μπει και θα σου κλείσει την κουζίνα και θα την αλλάξει. Αυτό με τα σπιτιά τα μοντέρνα, ρε παιδί μου, μεγάλη βλακεία. Που βάζουμε όλες τις κουζίνες μέσα στα σαλόνια και μέσα στα αυτά. Δηλαδή. Είναι λάθος γιατί μην έρθει τίποτα. Εντελώς. Θες να έρθει ένας άνθρωπος και πρέπει οπωσδήποτε η κουζίνα να είναι. GG που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Το σημαντικό είναι ότι τα Θεσσαλονίκη και γενικά στις μεγάλες πόλεις είναι τα δωμάτια, συνένα που μεγαλώνει και έχει παιδιά. Αυτές οι διάλειμμα. Και μπαίνει μέσα σε ένα σαλόνι και ξαφνικά. Πριν και πρόπερση είχαμε δείξει και παραβάν. Πώς κάνεις. Αν πάρεις αυτή την πολυθρόνα, αλλάζει όλο το ύφος. Εκεί, σε αυτούς τους κόλπους. Και σε αυτούς τους κόλπους. Σε οποιοδήποτε καναπέ. Το πατινάρισμα με το ασημείο όμως το ξύλο πάνω Σοφία είναι αυτή που αυτό που την κάνει πιο φίνα και μπορείς, της δίνει... Μπορείς όσο μοντέρνο και να είναι το τύφι σου, ναι. Αυτό μπορεί να κάτι μπει. Ενώ... Μπορεί για υποθέσεις. Ακριβώς. Ναι. Όσο κλασικές και αν είναι οι καρέκλες της τραπεζαρίας μπαίνοντας σε αυτό το ρηγές σοφί. Γενικώς τι είσαι ρε παιδί μου, είσαι κλασικός, μοντέρνος. Γενικώς... Πόσες σχέσεις έχετε κάνει στις σχέσεις. Αν δεν υπάρχει... Οι σχέσεις ξεκινάνε από συμπάθεια, το αποφύγω, λύπηση από οίκτο που είναι το χειρότερο. Δεν σου έχει τύχει. Δηλαδή όλες οι σχέσεις της ζωής του ανάγκης έχεις υπάρξει. Γιατί αν λίγο σου βγάλει τα μητρά, πάθεις όλο αυτό που λες. Και πας να τον Γιάννης... Και σου βγαίνει Γιάννης. Και τρελαίνεις εσύ, γίνεσαι εσύ χάλια μετά. Ανοίξε το κουτάκι. Δήμητρα, πώς βρήκες το φως σου πάλι όταν το έχασες από έρωτα. Ακόμα χαμένο το έχω. Και είναι ανδρικό αυτό. Αυτό τα χέρια στη μέση δεν μ' αρέσανε μόνο. Αυτό ήταν λίγο. Λίγο ψώνιο μου θυμίζει όλη η φάση. Σκιονδές έχει κάνει ο Γιώργος ο Κοτανίδης, ο Ρόκος. Δεν μου λες τηλεόραση. Τηλεόραση και πες, θα θυμηθείς πάλι. Τι άλλο. Μια χαρά πάλι χρειάζεται να πούμε τώρα πολλά πράγματα στον αέρα. Σωστά. Φέρτε μου και παίχτε μου τώρα. Είδες. Πώς μου ξέχασε δώρα. Τι έγινε, παιδιά. Πού πάμε και ερχόμαστε. Πάμε, κοριτσάκι μου! Παιδική χαρά! Αρκετά σάψε και ξεκουράστηκες. Δεν ξεκουραστήκαμε. Άιντε, παίζαμε. Μέχρι τώρα σας άκουγα. Να ακουγόμασταν. Πρωινός καφές είναι δίπλα εκεί. Αυτά τα παιχνιδάκια χαλάγατε. Πάμε! Πάμε, ναι, αυτά. Το σημάδι στο λέμμα σε ζητά πως σε βέβαια.